Χτες είχαμε ένα συγκινητικό επεισόδιο, όχι μόνο για μένα, αλλά και για τους τηλεθεατές, καθώς ήταν από τα υψηλότερα χτύψε κόκκινο στην ζώνη μετάδοσης του Survivor στο χθεσινό επεισόδιο, με την άφιξη και της Σταυρούλας και του James, αλλά και των τριών νέων παικτών. Είδαμε αγώνες που περιμέναμε να δούμε, όπως του James με τον Αλέξη Παπά ή της Σταυρούλας με τα κορυφαία κορίτσια της κόκκινης ομάδας. Όλοι λέγανε ότι θέλουν να δουν και για τη Σταυρούλα, αλλά περισσότερο, για να είμαι ειλικρινής, πώς θα ήταν ο James μετά από τόσο διάστημα, τέλος πάντων. Και νομίζω καθ' όλη τη διάρκεια του επεισοδίου ήταν από τις υψηλότερες τηλεθεάσεις που έχουν σημειωθεί και νομίζω έρχονται και ακόμη περισσότερο, γιατί αυξάνει το ενδιαφέρον. Στο βίντεο το συγκεντρωτικό που έχω κάνει, έχω βάλει Ρομπ και την Χρύσα, αυτά που συνεχίζει και λέει για εσένα, παρότι έχεις φύγει, φαντάζομαι τα έχεις μάθει, αλλά φυσικά και το πώς υποδέχτηκαν οι δύο ομάδες. Είναι λίγο αστείο, δεν είναι? Πολύ. Αστείο. Αφού γελάς εσύ, okay. Ναι, αφού δεν σε έχουν πειράξει. Εντάξει, παιδιά, το έχει πάρει τραβήξει τώρα. Και... Περίμενε, θα το δούμε και μετά θα σχολιάσει. Οκ, οκ. Τι έκανε η Χρύση. Οκ, μετά. Look, I ain't seen a warrior with no losses. Talking about the heaven sent, but not the hell that they cost us. Ένα από τα πιο δυνατά επεισόδια μέχρι σήμερα απολαύσαμε χθες το βράδυ με την είσοδο του James και της Σταυρούλας στο παιχνίδι. Πριν από την άφηξή τους, η Χρύσα αποχαιρέτησε on camera τον αποχωρήσαντα Ρομπ, στάζοντας και πάλι φαρμάκι. Το μόνο κενό που υπάρχει είναι στο κρεβάτι του, που βέβαια μας έχει αφήσει τις κουβέρτες του απλωμένες. Δεν τις μάζεψε ποτέ και πάνω από τις κουβέρτες έχουν και μαζευτεί μυγούλες. Μυγούλες, πολλές! Εντάξει, εγώ είπα θα τις κάψουμε, θα τις κάνουμε χαλάκι και τα πόδια για να σκουπίζουμε τα ποδαράκια μας πριν ανέβουμε στην καλύβα. Πρώτη στην μπλε καλύβα έφτασε η Σταυρούλα και όλη η ομάδα έδειξε τον ενθουσιασμό της. Σταυρούλα, χάρηκα. Φάνες. Τέλειο, παπά. Είσαι η top παίκτρια που έχει περάσει από όλα τα Survivor. Ευχαριστώ. Και δεν το λέω για να σε ανεβάσω, ξέρεις τι είσαι. Λίγο αργότερα, συγκίνηση προκάλεσε η άφιξη του πρίγκιπα James Καφετζή στο νησί. Είμαι εδώ πέρα περίπου 2 ώρες. Δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι έχω έρθει για να παίξω. Δηλαδή, νιώθω λες και ήρθα να κάνω κάποιο guest. Δηλαδή, έψαχνα το κινητό μου στην τσέπη μου. Μετά έκανα και πλάκα στα παιδιά του. Λέω: παιδιά, εγώ δεν θα μείνω εδώ, θα κοιμηθώ στο ξενοδοχείο. Εγώ εντάξει, νιώθω ότι θα φύγω σε λίγο και θα πάω στο ξενοδοχείο. Δεν έχω καταλάβει τι μπορεί. Δεν έχουμε την επίσκεψη να δώσουμε. Ναι, ναι, ναι. Στην αντίπερα όχθη, πάγωσαν τα πρόσωπα ορισμένων παικτών όταν είδαν τον James και τη Σταυρούλα. Είναι όντως στρατηγικό. Δεν ξέρω αν δεν το έχουν καταλάβει τα παιδιά, αλλά αυτό που κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ενώ βλέπει φιλίε στην παραλία. Εγώ έβλεπα τι προσωπικέ συνεντεύξει του και λέω: παπιά φιλία. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον και το σανίδι ήταν πολύ πιο μαλακό από ό,τι το θυμάμαι. Εγώ νομίζω ότι το πάτωμα είναι πιο μαλακό γιατί τον βλέπω με παραπάνω κιλά, οπότε λίγο το σώμα του βοηθάει, κάνει μαξιλαράκι. Δεν έχει μπει κανείς άλλος παίκτης, τρίτη συνεχόμενη σερή φορά, που να έχει κάτι τις προηγούμενες 2 φορές μέχρι το τέλος. Οπότε ήθελα να σπάσω κι εγώ ένα ρεκόρ. Ασημίνα, θα ήθελα να βάλω ένα τίτλο στη μουτσούνα που κάνεις τόση ώρα. Τι μουτσούνα. Αξία ανεκτήμητη. Όχι, όχι, για κανένα. Είσαι έτοιμη για δυνατές μονομαχίες με τη Σταυρούλα. Εννοείται, εννοείται. Το σερέμονι ολοκληρώθηκε με τις 3 νέες προσθήκες, της Έλληνας, του Κωνσταντίνου και του Θοδωρή, και ο αγώνας ξεκίνησε με τον Γκάνο να ανοίγει το σκορ και τη Μαρία Αντωνά να αφιερώνει και πάλι την νίκη της στον Άρη Σοηλέδη. Για τα γενέθλιά σου σήμερα, επιτέλους. Αφιέρωσε τη νίκη της και στα γενέθλια του Άρη Σοηλέδη, έχει αφιέρωσει τα πάντα στη γιορτή αποφύτισης, στην περιτομή, στο Χάνουκα. Στον πρώτο αγώνα, James εναντίον Παπά, παρότι ο James ήταν ιδιαίτερα γρήγορος, δεν κατάφερε να επικρατήσει. Η Δώρα πήρε άνετη νίκη παίζοντας με τη Δαλάκα, αφήνοντάς την πολύ πίσω στους στόχους, ενώ η Σταυρούλα απέδειξε πως κατέχει επάξια τον τίτλο της Βασίλισσας των Στόχων, κερδίζοντας την Ασημίνα στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση. Μπαίνει η Σταυρούλα, μπαίνει στον αγώνα με νίκη! Με 2 απανωτά flag race, οι μπλε κατάφεραν να κερδίσουν την πρώτη ασυλία. Ο άχαστος γιος του ανέμου, Φάνης Μπολέτσης, με τη Δώρα έδωσαν τα τοτέμ στο χέρι στην Δαλάκα και στον Γκάνο, ενώ ο πρίγκιπας James και η Σταυρούλα έφεραν τον 12ο και τελικό πόντο απέναντι σε Ασημίνα και Ντάνιελ. Οι μπλε διαχειρός James και Σταυρούλας παίρνουν την πρώτη ασυλία με τελικό σκορ 12-8. Στα μελανά σημεία του αγώνα, η ένταση που προκάλεσε πάλι η Κατερίνα Δαλάκα, θέλοντας να ακυρώσει τη νίκη του James έναντι του Θοδωρή. Απλά τώρα δεν ήταν στο σφύριγμα ή ένα εκατοστό και το έτοιμη ο James και κάτι τέσσερα βήματα. James Καφετζής απέναντι στον Θοδωρή Τουρκογιώργο. Έτοιμοι! Έτοιμοι! Σκέψτε ότι στο έτοιμη έτρεχε ήδη. Δείτε πότε ξεκινάτε εσείς και πότε ξεκινάμε εμείς. Πιάστα τώρα. Πάλι τα ίδια κάνετε, παιδιά. Πάλι πέρα πάει. Πάλι πέρα πάει. Αποδέξτε να το παιχνίδι ξανά. Με κορίνε σε... καλά, έλα. Που απλά κόπησε το πόδι. Παιδάκι. Χωρίς να στηριχτεί. Εγώ. Εσύ ξέρεις. Τι λες, βρε.
που δεν μπορεί να χάσει. Πάει εκεί για να δει. Λες και είναι αυτό που κοιτάει το replay. Μα έπαιξε ρόλο. Έλα, κούρασε. Μην ξανασχολείσαι. Στο συμβούλιο τώρα ο James έθιξε το θέμα των ματσαρισμάτων, αφού μέχρι σήμερα οι δύο κορυφαίες παίκτριες των κόκκινων επέλεγαν τις αδύναμες παίκτριες της μπλε ομάδας. Η Σταυρούλα είναι τις πιο δυνατές γυναίκες που έχουν περάσει από το Survivor. Αν οι δύο δυνατές γυναίκες δεν διαλέγανε, θα ήταν λίγο ντροπή. Έτσι όπως τα λέμε όμως, φαίνεται. Μάλλον κάτι γνωρίζεις απ' έξω. Έχει δει τα επεισόδια. Ότι είναι πάρα πολύ καλή. Όχι. Τι εννοείς? Περίμενε στο ματσάρισμα Σιμίνα Σταυρούλα και Δαλάκα Σταυρούλα. Όχι, περίμενα τόσο καιρό που δεν διαλέγετε δυνατές να διαλέγατε τώρα τη δυνατές, όταν είναι ντροπή. Αφού έχουμε παίξει μόνο με τη Δώρα στα και την Ιωάννη. Που... Εγώ νομίζω ότι όλη την ώρα βγαίνω και παίρνω δώρα. Η πρώτο αγώνα και τα λοιπά, πάμε πάντα στα ίσια. Οπότε δεν ξεκινάμε και παίρνω τη χρύσα. Έτοιμες οι ομάδες για τα πρώτα ματσαρίσματα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους κόκκινους. Χρύσα. Κατερίνα επιλέγει τη χρύσα. Χρύσα. Κατερίνα τη χρύσα. Χρύσα. Κατερίνα τη χρύσα. Χρύσα. Η Κατερίνα τη χρύσα έχει επιλεγεί. Χρύσα. Μαριλίνη. Οπότε δεν ξεκινάμε και παίρνω τη χρύσα. Υποψήφια από την κάλπη, η Ζωή. Η Ζωή λοιπόν είναι η πρώτη υποψήφια με 8 ψήφους από την κόκκινη ομάδα. Γι' αυτό, επειδή τα κάνεις αυτά, δημιουργείς ίσως και. Ας μην τα λέει, να μην δημιουργώ αντιπάθειες. Περίμενε, ο Νίκος τώρα. Απέριμενε. Αλλά γεγονότα παρουσίασε. Ο Νίκος έχει μισό φάουλ. Και ό,τι είπε στο βίντεο ήταν εξαιρετικό και το μοντάζ που έκανε. Μπράβο, Νίκο μου. Το μισό φάουλ σου δίνω μόνο γιατί δεν ανέφερες ότι η Κατερίνα κέρδισε τη Σταυρούλα. Φυσικά. Δεν το ανέφερες, έπρεπε να το αναφέρεις για να είσαι σωστός. Μα δεν αποκρύπτω κάτι όταν όλοι έχουμε δει το επεισόδιο. Αναφέρομαι στα highlights, στις καλές στιγμές. Και η νίκη της Κατερίνας επί της φίλης μου της Σταυρούλας highlight ήταν. Όμως, επίσης ήταν πολύ σημαντικό. Εσένα που το αναφέρεις. Εντάξει, το δέχομαι. Ήτανε σίγουρος ότι τον ήτανε... αναφέρεις. Όχι, όχι, όχι. Άκου, εγώ τα λέω όλα τώρα. Ούτε είμαστε στις άλλες, ούτε στη νίκη, ας πούμε, της Έλληνας αναφέρθηκα. Γιατί δεν το αναφέρεις αυτό. Ναι, αγάπη μου, γιατί η Δαλάκα είναι... Χάιλατς τις στιγμές. Απλά είναι δυνατές παίκτες. Η Κατερίνα, ό,τι κάνει, είναι κόκκινο πανί. Όπως και να έχει, σίγουρα από εδώ και πέρα, μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει η αναμέτρηση της Σταυρούλας και με τη Δαλάκα και με την Ασημίνα. Ναι, είχε δίκιο σε αυτό που είπε ο Νίκος που έδειξε όμως, γιατί λέει εγώ δεν παίρνω τη Δώρα. Γιατί εξ αρχής και η Κατερίνα απέναντι στη Δώρα ήταν επιθετική κάπως. Από τη στιγμή που είδαμε ότι η Δώρα ήταν πολύ δυνατή παίκτρια και δεν ήταν να την υποτιμάς. Τα περισσότερα ματσαρίσματα η Δαλάκα με τη Δώρα τα έχει. Όμως αυτό που λέει ότι εγώ ποτέ δεν παίρνω, δεν ξεκινάω να πάρω τη χρύσα. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Αλλά δηλαδή... και η Ασημίνα της το έχει πει, μην τρελαίνεστε. Μα έχουν κάνει καυγά μεταξύ τους. Αυτό θέλω να πω. Απλώς μιλάνε σαν να μην έχουν συμβεί κάποια γεγονότα. Η Ασημίνα γιατί δεν θέλει καθόλου τη Σταυρούλα. Έχουν από το παρελθόν, από το δικό του κύκλο, όταν είχε κάνει ένα story η Σταυρούλα. Που έλεγε ότι κλαίει. Η Σταυρούλα πριν μπει στο παιχνίδι. Πριν μπει την πρώτη φορά. Ναι, ναι, χωρίς να γνωρίζει η Σταυρούλα ότι θα μπει, είχε κάνει ένα story που ήταν λίγο, ξέρεις, ηρωνικό. Ήταν ηρωνικό. Υποτιμητικό. Μετά προέκυψε ότι πήραν την παραγωγή σε 2 εβδομάδες μπαίνει. Πήγε εκεί, ενώ γνωριζόταν τα κορίτσια από το Στίβο παλιά. Πήγε εκεί και το λύσανε σε 1 εβδομάδα, είναι η αλήθεια. Δεν το λύσανε, τη το έπανε για αρχή. Το λύσανε, το λύσανε. Καλά, δεν το λύσανε ποτέ, θεωρώ εγώ. Στον πρώτο αγώνα πάντως έχασε η Ασημίνα και καταλαβαίνουμε ότι δεν συμπαθιούνται και πάρα πολύ. Όχι. Τουλάχιστον η Ασημίνα και το σχολείο και ο Λονός είχε λίγο φαινόμενο να μιλήσουν. Είναι προφανές ότι δυσκολεύονται τώρα γιατί η Σταυρούλα είναι στους στόχους, πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει ποτέ. Και δηλαδή. Θα τη κοντράρει πάρα πολύ. Οπότε λογικό είναι σαν αντάβολα. Απλώς όταν κέρδισε ο James τον καινούριο παίκτη, αυτό που κάνανε οι κόκκινοι να πάνε να αφισβητήσουν ή αυτό που είπε η Δαλάκα ότι σφύριξε ο Λιανός. Δεν ισχύει. Ξεκινήσει. Ούτε αυτό ισχύει. Απορώ γιατί τα λένε αφού τα βλέπουμε. Γιατί δεν έχει μάθει η Κατερίνα να κάνει. Τώρα αλλάζουν τα δεδομένα. Δεν είναι πια αδύναμη. Τώρα μπλε. Όχι, η μπλε είναι πολύ δυνατή. Τώρα είχαν θυσιαστεί λίγο και λέγανε εντάξει.